Είμαι έτοιμη για την πασαρέλα. Πιστεύω ότι έχω κάνει ένα όμορφο σύνολο και σικ. Άρα πάμε να δούμε τα κορίτσια τι θα μας πούνε. Με τρέλανε το τατουάζ. Πάμε να δούμε τι θάψιμο θα πέσει από τις φιλούλες σου. Σοβαρές κατεβαίνουν, σοβαρές κάθονται. Πάρτε μια ανάσα και σας την παραδίδω. Πάμε, Βικάρα! Ω, μοντέλο από τη Μάνη. Δεν λέω άλλα, μπορεί να έχει κανέναν αδερφό από τη Μάνη και να φάω ξύλο. Σαφώς λακωνικό περπάτημα. Να μην δίνουμε θάρρος. Πιο πολύ κουνιούνται αυτές παρά η ίδια. Τσα! Βικάκι μου, βλέπω επέλεξες το κίτρινο παλτό που σπάει πάρα πολύ χρωματικά. Είναι πάρα πολύ ταιριαστό πάνω, έχει ίσια γραμμή, είναι μάξι, το οποίο λίγο σου αφαιρεί ύψος γιατί είσαι με τρίγωνο αναστήματος. Από μέσα έβαλες το μαύρο φόρεμα, το οποίο είναι αμπύρ, έχει βελούδο στο κομμάτι του αμπύρ. Αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραίο το μπούστο και έχει και πάρα πολύ ρομανίκι. Το ποτάκι δεν είναι σωστό με το φόρεμα. Θα προτιμούσα μια απλή γόβα ή ένα πέδιλο. Φυσικά ένα καλσόν μου λείπει. Μου αρέσει το animal print clutch. Δεν μου αρέσουν τα σκουλαρίκια τύπου φύλλα. Θα προτιμούσα κάτι πάρα πολύ απλό ή πιο γραμμικό. Έχει και δεύτερο μέρος. Κοίτα μην πατήσεις το φόρεμα και φάμε τη σούπα που έλεγες. Θα τη ματιάσεις εσύ. Τάνια, τι γίνεται, σκληρή αντίπαλος. Βικάκι, πέρασες καλά? Δεν χαμογέλαγα και πολύ, αλλά έτσι είμαι. Δεν το έχω και πολύ το χαμόγελο. Για να δούμε πώς αξόδεψε η κυρία του Βασίλη. Για το παλτό πλήρωσε 200 ευρώ, για το φόρεμα 70, τα παπούτσια κόστησαν 55 ευρώ, η τσάντα 42 και τα σκουλαρίκια 28. Σύνολο δηλαδή 395 ευρώ. Της έμειναν μόλις 5.